γέροντα, όπως ξέρουμε. Όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος και είναι αμαρτία να κάνει έκτρωση, είναι αμαρτία να κάνει έκτρωση. Αν όμως η γυναίκα αυτή έχει προσβληθεί από μία νόσο, όπως παραδείγματος χάρη το AIDS, είναι σωστό να φέρει στον κόσμο αυτόν το παιδί με μία τέτοια αρρώστια? Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Μας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν καταστάσεις τροποντινά, είπα τροποντινά, προσέξατε το, διλημματικές. Δίλημα θα πει να μην βρίσκεις λύση, να μην ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να κάνεις έτσι, να κάνεις έτσι. Αυτό λέγεται δίλημα. Απάντηση να μην μπορεί να δοθεί. Διότι υπάρχει άποψη, και αυτή είναι η ανθρωπίνη, υπογραμμίζω, η ανθρωπίνη λογική, που μας λέει ότι να έρθει ένας άνθρωπος καινούριος στον κόσμο άρρωστος, και μάλιστα αφού θα γεννηθεί θα υποστεί κάποιες περιπέτειες, θα πεθάνει. Διότι ένα παιδί που θα γεννηθεί τόσο βαριά άρρωστο δεν μπορεί βέβαια να μεγαλώσει και να αυξηθεί και να γεράσει. Προφανώς λοιπόν θα πεθάνει. Λίγο μετά τη γέννησή του, λίγο παραπέρα, θα πεθάνει. Όπως υπάρχει και εκείνο το ροδοκιμαστήριο τώρα, το τεστ, που πηγαίνει μια εγκυμονούσα, της κάνουν μια επέμβαση εκεί, παίρνουν από το αίμα του εμβρίου, δοκιμάζουν και βλέπουν, παρακαλώ αυτά να τα ακούτε, για να μην σταθείτε ποτέ άνθρωποι τραγικοί. Και δοκιμάζουν, τι λέτε, πολλά πράγματα, αλλά κυρίως, έχω υπόψη μου την περίπτωση, αν έχει η μεσογειακή νόσο. Και είναι γνωστό ότι η μεσογειακή νόσος υπάρχει στην Ελλάδα, και μάλιστα στην Θεσσαλία, και ειδικότερα στην Καρδίτσα, όπως λένε. Είναι δηλαδή συνήθεστέρα, συχνοτέρα. Έχουμε όμως σε όλη την Ελλάδα, και είναι και στις μεσογειακές χώρες αυτό. Οπότε, αν το παιδί έχει μεσογειακή νόσο, που θα πρέπει ίσως κάθε μήνα να αλλάζει αίμα, κάθε 15 να αλλάζει αίμα και ό,τι άλλο, τότε όσο είναι καιρός να γίνει η έκτρωση, και αυτό λέμε να μην βασανίζεται, και οι γονείς να μην βασανίζονται. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, πολλές. Λοιπόν, όταν υπάρχει εντολή ου φωνεύσης, δεν αφήνει περιθώρια ου φωνεύσεις. Μα δεν υπάρχει μα. Είδατε τι είπα προηγουμένως? Με την ανθρωπίνη μας λογική βγάζουμε αυτά τα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε όμως να επικαλεστούμε την ανθρωπίνη λογική, την οποία επικαλείται και η ιατρική επιστήμη. Σου λέει, ακούστε κυρία μου, διότι θα έχετε ένα παιδί τέτοιο και τέτοιο, δεν σας συμφέρει κλπ. Κλπ. Ή κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. Άλλο αυτό. Και αν δεν γίνει η έκτρωση, τότε θα πεθάνει η μητέρα, βέβαια και το παιδί μαζί. Υπάρχει και περίπτωση να γεννηθεί το παιδί, αλλά η μητέρα να μην πεθάνει. Έχουμε πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις. Προλίγων ετών μια παράλυτη γυναίκα, έχουμε και εδώ ένα παράδειγμα στη Λάρισα, όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Τέλος πάντων, μια παράλυτη γυναίκα στην Αγγλία, εγκυμόνησε, και της είπαν οπωσδήποτε έπρεπε να κάνει έκτρωση. Εγώ, είπε, ποτέ. Μα θα πεθάνεις. Ας πεθάνω. Και γέννησε, γι' αυτό και η είδηση έγινε γνωστή σε όλη την Ιφίλιο. Γέννησε και το παιδάκι είχε άκραν υγεία, και η μητέρα δεν πέθανε και ήταν ευτυχής. Είναι αυτός ο ορθολογισμός ο οποίος μας διακρίνει. Όπως και αν έχει το πράγμα, ό,τι και να συμβαίνει, δεν πρέπει να κάνουμε έκτρωση, διότι. Ακόμη θα συνιστούσα και θα έλεγα, αν σήμερα δεν είσαστε μητέρες, αύριο θα είστε μητέρες. Ιδίως οι γυναίκες και οι αγόρια θα είναι πατέρες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μη πηγαίνετε, γιατί είναι πειρασμός, να κάνετε αυτή τη δοκιμασία εις το έμβριο, αν το έμβριο είναι υγιές ή δεν είναι υγιές. Άστατο.
Τα παρακάτω ο Θεός τα ξέρει. Μας απαγορεύεται οπωσδήποτε να κάνουμε έκτρωση, όπως και αν έχει το πράγμα. Μη πιστείτε από την ιατρική. Η ιατρική κινείται, θα το πω δεύτερη φορά, επί ορθολογιστικού επίπεδου, όχι επί του επίπεδου της πίστεως. Λίγοι γιατροί είναι εκείνοι οι οποίοι κινούνται και επί του επίπεδου της πίστεως, οι πιο πολλοί επί του επίπεδου του ορθολογισμού. Λοιπόν, ου φωνεύσεις χωρίς περιθώρια και χωρίς παραθυράκια ερμηνευτικά. Αυτά και για αυτή την απορία.